Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το παλάτι του Μπάκινγχαμ και τη Μεγάλη Βρετανία. Για 70 χρόνια παρέμεινε στο θρόνο και αποτέλεσε τη μακροβιότερη μονάρχη της σύγχρονης ιστορίας. Βουρκωμένοι μίλησαν για τη βασίλισσά τους οι Βρετανοί που κάνουν διακοπές στην Κρήτη και ο δεσμός που τους συνέδεε με τη μονάρχη είναι εμφανής. So I'm getting a bit emotional. But yes, I mean, I read the news last night, just as we were having dinner, and yeah, changing times. It is very sad. Not nice to see him when you're on holiday, is it? So. Yeah, we've got a lot of respect for her. She was a hard-working lady and done, excuse me, a lot for our country. Yeah, so utmost respect and yeah, rest in peace. Κάποιοι Βρετανοί δεν πρόλαβαν να μάθουν τα θλιβερά νέα και έτσι αντέδρασαν συγκλονισμένοι στην είδηση ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή. Oh, I'm so sorry. I didn't know. No. I think we've been expecting it. She's been frail for a long time, hasn't she? Oh, condolences. Absolutely. Yes. Yeah, yeah. She's been with us a long time. Nearly all my life. Για τους Βρετανούς, η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ήταν μόνο μονάρχης που για δεκαετίες παρέμεινε στα ανάκτορα και παρά τους κλειδονισμούς για τη χώρα, αλλά και τη βασιλική οικογένεια, παρέμεινε δυνατή και αγέροχη. Τους θυμίζει μια ολόκληρη εποχή, καθώς πολλοί θυμούνται ακόμη τη μεγαλοπρεπή τελετή στέψης τον Ιούνιο του 1953 και πορεύτηκαν όλη τη ζωή τους με την ίδια να βρίσκεται στο θρόνο. I was 5 when she became queen. We were just starting school, weren't we? I know with my mum, she meant a lot for my mum. So I know how much she means to everyone. It's a bit devastating. Yeah. Η Βρετανία εισήλθε σε μια περίοδο αλλαγών, όπως σχολίασαν οι Βρετανοί, καθώς μαζί με τη νέα πρωθυπουργό Λιζ Τρας διαδέχεται την Ελισάβετ στο θρόνο ο βασιλιάς Κάρολος. Just had a new prime minister that's only just been elected, well, by the Conservative Party. And there's lots of things going on now. We just don't know what to expect, really. Το βέβαιο είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία αλλάζει σελίδα.